Άσχημη τροπή πήρε το κολύμβι για έναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε παραλία των Γουβών. Ο 62χρονος ανασύρθηκε σε στεριά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν ένα περιστατικό ακόμα από τα περιστατικά πνιγμού που έχουν γίνει με κακές καιρικές συνθήκες σε μια παραλία η οποία είναι μη επανδρομένη ναυαγοσωστικά. Δεν είναι πολύ σύχναστη. Στη σκιά αυτού του τραγικού περιστατικού και με τους αυξημένους ανέμους των τελευταίων ημερών να αποτελούν κίνδυνο για τους λουόμενους, ναυαγοσώστες κρούν καμπανάκι κινδύνου ώστε το κολύμπι να μην μετατραπεί σε εφιάλτη. Με την κόκκινη σημαία να ανεμίζει, οι πολίτες καλό θα ήταν να απολαύσουν τη θάλασσα από την ξαπλώστρα τους. Κόκκινη. Και όλη τη βδομάδα αυτή νομίζω θα πάει έτσι. Σίγουρα βέβαια θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν κάποιες παραλίες μοναχικές. Να απολαύσουν μόνοι τους την κολύμβηση, αλλά εκεί ρισκάρουν και παίζουν, γιατί ξέρετε ότι η θάλασσα θέλει σεβασμό. Εάν δεν τη σεβαστείς, δεν σέβεται και εκείνη. Και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο εξής, ότι όλοι οι λουόμενοι που θέλουν να κολυμπήσουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο από εδώ και στο εξής, λόγω του ότι αυτή η βδομάδα δεν ξέρω για την άλλη, τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν ενδείκνονται για κολύμβηση. Καλό είναι αυτοί που θέλουν οι τολμηροί να πάνε στη θάλασσα, να πάνε σε οργανωμένες παραλίες που υπάρχει ναυαγοσώστης. Πάντως, ο κύριος Κλάδος αναφέρει ότι αυτό το καλοκαίρι η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει ότι η σεζόν κύλησε πιο ομαλά από την προηγούμενη. Με την Κρήτη να θρύνει κάθε χρόνο ανθρώπους που αφήνουν την τελευταία τους πνοή στη θάλασσα, ναυαγοσώστες τονίζουν ότι οι οργανωμένες παραλίες θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη επιλογή των λουόμενων. Στις οργανωμένες παραλίες, ό,τι περιστατικά μας έχουν τύχει, έχουμε επέμβει δυναμικά και έχουμε κάνει διασώσεις και στο νερό και εκτός νερού από ποθολογικά αίτια. Τα έχουμε πάει πολύ καλύτερα από πέρυσι, θεωρώ, σε γενικές γραμμές πανελλαδικά. Από τους πνιγμούς που ακούγονται κτλ. Από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Έρευνας και Διάσωσης, θεωρώ ότι το ρεκόρ πνιγμών φέτο είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με πέρυσι.